Γεια σου Γιάννη, μη ζητάμε για πλάνα και για αεροπλάνα, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να πούμε ότι ολοκλήρωσε ουσιαστικά η ομάδα την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αύριο θα κάνει και ένα ψεμούδιασμα το πρωί στο Ρέντι. Ουσιαστικά δηλαδή αύριο κατά κάποιο τρόπο θα την ολοκληρώσει. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Οριστικοποιείται καταρχάς η απουσία και του Μπιέλ και του Εραραμπή. Είναι κάτι που σε γενικές γραμμές το περιμέναμε. Αλλά είναι έξω και ο Γιόβετιτς, ο οποίος παραπονέθηκε για ενοχλήσεις. Mm-hmm. Τα πολλά παιχνίδια που παίζει, ενοχλείται. Τι να κάνουμε. Όπερ σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει με μοναδική επιθετική λύση για σέντερφορ, μιλάμε τον αποκτηθέντα Ναβάρο. Άρα πλέον ουσιαστικά από ό,τι άκουγα και το πρωί και σένα από χθες, ναι, δεν υπάρχει και ερωτηματικό στην ενδεκάδα. Κατά βάση ίσως ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σκαρφιστεί ένας προπονητής που βρίσκεται σε κάπως περίεργη θέση, mm-hmm, αυτή τη στιγμή με πολλές απουσίες. Ο Αλγκασίμπα είναι, αρκεί να καταλάβουμε, τον Ολυμπιακό Β, είναι εναλλακτική επιλογή αυτή τη στιγμή για την επίθεση, mm-hmm, γι' αυτό δεν έπαιξε σήμερα και στην Καλλιθέα, τον Ολυμπιακό Β. Είναι έξω, δεν υπολογίζεται και ο Ιμπόρα, κάτι που ίσως να δίνει και πράγματα για τον Γενάρη, για το μέλλον του εννοώ. Οπότε αποστολή δεν ανακοινώνεται στον Ολυμπιακό με τον Καρβαλιά, αλλά αυτά είναι τα νέα, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο ή να ξέχασα κάτι, mm-hmm, άλλο. Μια ενδεκάδα μπορούμε να πούμε με τον Μπασκαλάκη, τον Ροντινέ, η Γιάννη, τον Ντόι, τον Ρέτσο ή τον Μπιανκόν, τον Ορτέγκα, τον Έσε, τον Μαντί, τον Φορτούνι, τον Μασούρα, τον Ποντένσε και τον Ναβάρο. Να δούμε πού θα παίξει ο Φορτούνις, mm-hmm, μήπως παίξει στα χαφ και παίξει ο Ολυμπιακός 4-3-3 ή στην κανονική του, στην ορμάλ του φετινή θέση μπροστά και παίξει 4-4-2. Και επίσης να δούμε αν θα προσθέσει στην ενδεκάδα και τον Αλεξανδρόπουλο ή τον Καρβάλιο, να παίξει πιο καθαρό 4-3-3 και να θυσιαστεί κάποιος παίκτης μπροστινός. Ναι. Ο Μασούρας ή ο, φαντάζομαι... Το 4-3-3 στα μάτια του Καρβαλιάλ δείχνει και πιο συντηρητικό, παρότι θα έχει τον Φορτούνη στην τριάδα. Το λέω συντηρητικό από την άποψη του να πρεσάρει πιο ψηλά ο Ολυμπιακός προκειμένου να κλείσει το build-up της ΑΕΚ. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα παίξει 4-3-3 και η ομάδα θα είναι φουλ επιθετική. Γενικά, με εξαίρεση θα έλεγα το τελευταίο παιχνίδι, όπου εκεί πρόλαβε η Λαμία και πρέσαρε τον Ολυμπιακό, γενικά ο Ολυμπιακός με τον Καρβαλιάλ του αρέσει να πρεσάρει, είναι αλήθεια. Ναι. Το θέμα είναι ότι πώς θα αντιδράσει σε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει pressing και μάλιστα πιο πιεστικό από της Λαμίας όπως το κάνει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιος θα το κάνει πρώτος και με ποιο τρόπο, πιο, ναι. Πιο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Ναι. Και πιο αποτελεσματικά. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι με την τυπολογία που έχει ο Ολυμπιακός, σε ένα μεγάλο βαθμό το παιχνίδι μπορεί να κρυθεί από την εικόνα στα πρώτα λεπτά. Ποιος θα πάρει την ψυχολογία του αγώνα δηλαδή. Mm-hmm. Είτε σκοράροντας, είτε επιβάλλοντας το παιχνίδι του, είτε βέβαια ακόμα περισσότερο όπως είπαμε σκοράροντας. Ναι, και είναι και μια έκβαση ενός παιχνιδιού που η μη παρουσία κόσμου το κάνει ακόμη πιο αμφίρροπο. Ναι, έτσι είναι αυτά. Να θυμίσω ότι πέρσι όταν μπόρεσε και προηγήθηκε μόλις το πρώτο δεκάλεπτο το Καραϊσκάκι και τελικά γύρισε 3-1, οκ, okay, με τη βοήθεια της διαιτησίας, αλλά κέρδισε και αυτό μετράζει στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις σήμερα για τον ορισμό του Σλοβάκου διαιτητή, που δεν είναι διεθνής. Εγώ είχα πει από μόνος μου, χωρίς να περιμένω τις αντιδράσεις του Ολυμπιακού, ότι πραγματικά δεν θυμάμαι, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο άνθρωπος, που μακάρι να κάνει μια τίμια διαιτησία,
και να μην θυμόμαστε μετά τίποτα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την επιλογή της ΚΕΔ, όχι για το αν είναι καλός ή κακός ο διαιτής. Είναι ένας διαιτής ο οποίος δεν είναι καν διεθνής. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι σε ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος τόσα χρόνια που έρχονται ξένοι διαιτές να έρχεται ένας διαιτής ο οποίος να μην είναι διεθνής. Έστω ας πούμε από τη Σλοβακία υπήρχαν, υπάρχουν Σλοβάκοι διεθνείς διαιτές, πρέπει να πούμε. Ναι. Να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη από τη στιγμή που άλλοι ελέγχουν τα πράγματα, άλλοι αποφασίζουν κλπ. Κλπ. Όπως ξέρουμε. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός περιμένει να ενισχυθεί εν πρώτης με άλλους δύο παίκτες, με στόπερ και κεντρικό χαφ. Για τις θέσεις του στόπερ επιθυμητό είναι έναν αριστερό πόδαρο, ο πρώτος από τους στόπερ που θα αποκτηθεί, ή δυνατόν εννοώ. Ο Παλωμίνο της Αταλάντα και ο Νταβίτ Κάρμο της Πόρτο είναι δύο λύσεις που πραγματικά υπάρχουν για τον Ολυμπιακό στο τραπέζι. Ο Παλωμίνο υπήρξε και το καλοκαίρι, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί κεντρικός χαφ, ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι πάντα ο Αντρέ Όρτα. Δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα να τον, να τον πλησιάσει όσο θα ήθελε, θα έλεγα. Και έτσι δεν αποκλείται να ενεργοποιηθεί κάποια εναλλακτική επιλογή, όπως ο Σικίνιο της Μπενφίκα, 28χρονος μέσος που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι θέμα καθαρά χρόνου να, να αδειάσει μια θέση του Σολμπάκεν που θα είναι χρήσιμη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αφού υπογράφει σήμερα, αύριο, αύριο ξέρω εγώ, την Ουράβα, την Ιαπωνική, η πρωταθλήτρια Ασίας είναι. Για τον Μπιέλ υπάρχει ενδιαφέρον από την, επιβεβαιώνεται από την Ιταλία ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Τωρίνο. Ναι. Τωρίνο θα έβλεπε, Τωρίνο, Μπιέλ θα έβλεπες να αποχωρεί. Αν υπήρχε μια πρόταση ενδιαφέρουσα ή με προοπτική, ναι, καθότι είναι σαν να μην υπάρχει ο Μπιέλ. Έχεις δίκιο, απλώς το λέω κυρίως επειδή για τον Μπιέλ διαπανήθηκαν κάποια σημαντικά χρήματα για τον Ολυμπιακό, τα οποία προφανώς δεν έχουν αποσβεστεί. Ναι, αλλά όσο μένει ένας παίχτης και είναι μηδέν, η αξία πέφτει. Τώρα λες, μήπως τυχόν πάει και παίξει. Λέμε τώρα, Ναι, ναι, ναι. Θεωρητικά, γιατί την κατάσταση που είναι δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Είναι πολλά τα ερωτηματικά στον Ολυμπιακό. Πρέπει να απαντηθούν. Μπορεί να υπάρξουν πολλές αλλαγές. Υπάρχει λίστα στην... Θα δεν πρέπει να υπάρξουν τις αλλαγές. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ξεκάθαρα πράγματα. Ωραία, ωραία Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει αύριο με την ΑΕΚ, που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι πραγματικά και βλέπουμε Δευτέρα. Ωραία Κώστα.